καταρχήν εδώ συζητάμε για ένα τραγικό λάθος και μια επιπολαιότητα, μια προχειρότητα από πλευράς Γενικού Γραμματέα Εσόδων του κ. Θεοχάρη, όπου βεβαίως έρθει να συμπληρώσει την άλλη εκκρεμότητα, το άλλο λάθος του, και αναφέρομαι στην έλλειψη εγκυκλίου, διευκρινιστικής εγκυκλίου για τη φορολόγηση των αγροτών, που ενώ είναι γνωστό μήνες πριν ότι από 1η-1η θα ισχύει, ακόμα και σήμερα που συζητάμε δεν γνωρίζουν ακριβώς τα όρια, το τι, το πώς, το ποιοι, που εκεί ήταν αρμοδιότητα εξ ολοκλήρου δικιά του, η έκδοση δηλαδή σχετική διευκρινιστική εγκυκλίου να έχει πάει έγκαιρα και στους φοροτεχνικούς και στις ΔΟΕ, στις κατατόπους ΔΟΕ, και να είναι ενημερωμένοι και άμεσα εμπλεκόμενοι. Και έρθει λοιπόν να προσθεθεί και αυτή του η κίνηση να κάνει πλέον τις δύο ΔΟΕ που εξυπηρετούν τον νομό Ηρακλείου μία. Μία εξαιρετικά πρόχειρα και χωρίς καμία προετοιμασία. Όπως δηλώνουν μάλιστα και ο ίδιος ο έφορας αλλά και εκπρόσωποι των εργαζομένων στη μία και μοναδική ΔΟΕ του νομού Ηρακλείου. Ναι, εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια, εξυπηρετείται κάπως ο κόσμος. Βέβαια, σε λίγο χρόνο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λίγο χρόνο πότε δηλαδή? Και γιατί να μην έχει προηγηθεί η προετοιμασία έτσι ώστε ευθύς αμέσως να εξυπηρετεί το πολίτης καλύτερα και με καλύτερο τρόπο και να μην αφιερώνει εργατοώρες, εκνευρισμός, θυμό, επιπλέον άγχος στην καθημερινότητά του, στις ουρές της μίας της μοναδικής ζωής για όλο τον νομό Ηρακλείου? Γιατί να μην υπάρχουν δύο ΔΟΕ έτσι ώστε να υπάρχει μια αποσυμφόρηση και μια κατανομή του κόσμου στο καλύτερο και να εξυπηρετείται καλύτερα, και ήδη η φοροτεχνική που άκουγα λίγο πριν τον κύριο Μπαριτάκη να κάνει σχετικές δηλώσεις για άλλα ζητήματα, να έχουν και εκείνη μια καλύτερη πρόσβαση, καλύτερη ενημέρωση, καλύτερη συνεργασία, άρα και διασφάλιση της σωστής και ποιοτικής προσφοράς παροχής υπηρεσίας και προς τους ασφαλισμένους. Κατά τη γνώμη είναι τραγικό λάθος το να στείνουμε και μετέπειτα να ψαχνόμαστε πώς το οργανώνουμε. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν με μία πρώτη παρατήρηση, δύο τραγικά λάθη τα οποία χρεώνεται στον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Αλήθεια, κύριε Βιεννάκη, δεν ξέρω και πώς να το εκφράσω, αλλά θα το πω έτσι όπως το νιώθω, γιατί δεν μου αρέσει να κρύβομαι. Δεν φοβάστε πως σας επιπλήξουν που περνάτε στην επίθεση σε βάρος του κυρίου Θεοχάρη, λέγοντας ότι είναι προχειρότητα? Απαλό κόσμο είμαι εγώ. Δεν ξέρω τι γίνεται στην αγορά, δεν ξέρω τι γίνεται στην κοινωνία του Ηρακλείου, δεν ξέρω ότι η ταλαιπωρία του κόσμου ξεκινάει από τη Βιάννη, από τη Μεσαρά, από τα Μάλια, από οπουδήποτε αλλού, για να φτάσει για υπόθεσή του στη μία και μοναδική δόη σε όλο τον νομό. Δεν ξέρω τι ταλαιπωρία είναι και τι αγωνία έχει μεταφερθεί στους δεκάδες αγρότες που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Που θέλουν να πάρουν λιπάσματα, που θέλουν να πάρουν εξοπλισμό και τα παίρνουν επιπιστώσει με ένα ριτζίδικο τρόπο, διότι δεν ξέρουν αν θα πρέπει να κόψουν τιμολόγια ή όχι. Άρα φαντάζομαι, κύριε Αρχιεννάκη. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα, μην τυχόν και μας κάνουν ντά. Διότι ο κύριος Θεοχάρης αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι του γίνεται. Διότι ο κύριος Θεοχάρης δεν λειτουργήσε έτσι όπως έπρεπε να λειτουργήσει έγκαιρα και εμπρόθεσμα. Διότι πρώτα αποφασίζουμε και μετά ψαχνόμαστε πώς το υλοποιούμε. Διότι ο κύριος Θεοχάρης εγνώριζε πολύ νωρίτερα ότι από 1η-1η όλοι οι αγρότες θα φορολογούνται και έπρεπε να έχει βγάλει εκ των προτέρων της εγκυκλίου και να ξέρει ο κόσμος τι θα κάνει, ποιος φορολογείται, τα όρια, το ποιος περιλαμβάνει και ποιος όχι. Δεν το κατάλαβα. Και εγώ θα πρέπει να κλείνω τα μάτια στην πραγματικότητα. Και εδώ μπράβο σε μια ανοησία παρατεταμένη. Ρωτώ ωστόσο, επειδή είναι θέματα τα οποία επισημαίνονται. Σήμερα το προχωράτε παραπάνω και λέτε είναι μια ανοησία παρατεταμένη αυτά τα οποία γίνονται. Είναι δύο λάθη που γίνονται εξ αυτών. Ωραία. Γιατί μέχρι σήμερα δεν φρέναρε κάποιο από την κυβέρνηση τον κύριο Θεοχάρη με αυτά τα λάθη τα οποία κάνει? Διότι, το λέω έτσι, διότι σήμερα μπορεί να μιλάτε λίγο πιο σκληρά, αλλά χθες και προχθές αυτά τα επισημαίνατε με ερωτήσεις σας. Γιατί δεν άκουσαν? Χαίρομαι λοιπόν που σημαίνει ότι εγώ τουλάχιστον έχω τη συνέπεια των λόγων μου και των θέσεών μου. Που από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε καταρχήν κυρία Δουλγεράκη το θέμα των ΔΟΗ, είχα ταχθεί υπέρ της λειτουργίας δύο ΔΟΗ στο νομό Ηρακλείου. Γιατί λοιπόν δεν άκουσαν? Από την πρώτη στιγμή. Γιατί λοιπόν αυτό δεν άκουσαν και άφησαν να πάει ο κύριος Θεοχάρης σε αυτή την παράνοια που σήμερα ζει ο κόσμος? Διότι έχει την εντύπωση ο κύριος Θεοχάρης και κάποιοι γύρω από αυτόν. Γιατί δεν το σταμάτησαν? Που λειτουργούν εν αγνία όλων των υπολείπων. Πως έχουν ένα καπετανάτο το οποίο το χειρίζονται με έναν τρόπο ότι εμείς και κανένας άλλος δεν είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι σήμερα με τις αποφάσεις και με την απολαιότητά τους έχουν ταλαιπωρήσει εκατοντάδες, χιλιάδες συμπολίτες μας απ' άκρη σ' άκρη. Απ' άκρη σ' άκρη. Και εργαζόμενους συν της άλλης. Δηλαδή οι εργαζόμενοι της μία και μοναδικής ζωής νομίζω ότι καλοπερνάνε, έχοντας μπροστά τους ένα όγκο συμπολιτών φορολογουμένων που πρέπει να εξυπηρετήσουν, έχοντας μπροστά τους ένα εκνευρισμό, ένα θυμό, ανθρώπους ταλαιπωρημένους με δεκάδες άλλα άγχη και αγωνίες, και έρθει και αυτό να προσθεθεί στην καθημερινότητά τους. Πόσα αλήθεια θα καταφέρουν, πώς θα φτάσουν, πώς θα έρθει η σειρά τους να εξυπηρετούν από την μία και μοναδική ζωή που έχει ουρά τελείωτη? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ δέχομαι και θέλω και ασπάζομαι και είμαι υπέρμαχος του να ξεχρονίσουμε το κράτος, ασυζήτητη, αλλά στοιχειοδός προετοίμασέ το.
Μάλιστα. Ναι, ωραία, να ψηφίσουμε εμείς νόμους, αλλά στοιχειοδός και εσύ, κύριε Γενικέ, έγκαιρα βγάλε τις διευκρινήσεις εγκυκλίου, να ξέρει ο πολίτης τι τον περιμένει. Ποιο εντάσσει, ποιο όχι. Απλά όχι, ψαχνόμαστε εκ των υστέρων με παρεμβάσεις για να ενοχλήσουμε και για να ευαισθητοποιήσουμε, να ενεργοποιήσουμε το Γενικό Γραμματέα. Μπα και πάρει μπρος, μπα και βγάλει τις διευκρινήσεις εγκυκλίου και κάνει τα αυτονόητα. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Δεν ασκούμε τη διοίκηση. Τώρα να πω και κάτι άλλο. Ότι θα είχε ενδιαφέρον, μάλλον, αυτή η συνάντηση που κάνουν σύσκεψη η φοροτεχνική 7 του μήνα. Εάν τελικώς δεχθεί την πρόσκληση και βρίσκεται εδώ και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κύριος Θεοχάρης, γιατί πραγματικά όλοι μαζί μαζεμένοι, όλοι οι βουλευτές, λοιποί παράγοντες, αγρότες κλπ., ότι θα έχει να δώσει καυτές απαντήσεις σε καυτές ερωτήσεις. 7 του Φεβρουαρίου. Κύριε Αντρουγεράκη, είναι 7 Φεβρουαρίου, είναι 2 εβδομάδες μετά. Έχει φύγει ο πρώτος μήνας του τρέχοντος έτους και δεν ξέρουν ακόμα οι αγρότες ποιοι μπαίνουν και ποιοι δεν μπαίνουν στη διαδικασία διατήρησης φορολογικών βιβλίων. Μάλιστα. Έχει μπει ήδη ο πρώτος μήνας και λειτουργεί μία και μοναδική ΔΟΗ χωρίς να έχουν δημιουργήσει τις υποδομές για να εργαστούν σωστά και αποδοτικά όλοι οι υπάλληλοι που έχουν μαζευτεί σε ένα και μοναδικό κτίριο. Μάλιστα. Τι μου λέτε τώρα, έπαιρνε εγώ τις 7 του Φεβρουαρίου για να έρθει ο Θεοχάρης, αν θα έρθει στο Ηράκλειο, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Θα ήταν νομίζω υποχρέωσή του και βέβαια δεν μηδενίζω όλη την υπόλοιπη δουλειά την οποία κάνει. Προσέου, όμως σε δύο κομβικά σημεία του βγάζω κάρτα κόκκινη. Μάλιστα. Και λέω ξεκάθαρα ότι έπρεπε έγκαιρα να έχει κινηθεί, έγκαιρα να είχε προετοιμάσει το έδαφος, να έχει κάνει κινήσεις πολύ 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 πιο πριν. Μάλιστα. Και όχι αποφασίζω και μετά λίγο... ψάχνουμε πώς θα το υλοποιήσω. Ναι.